Δημήτριος Ζαμπέτας. Στο μαγαζάκι μας όλα μια χαρά, προχωράμε ωραία και κατά το μήνα Μάρτιο-Απρίλιο του 63 πάω και βρίσκω το Δημητράκη. Το Δημητράκη το Χριστοδούλου, ντε, το μεγάλο μας υπουργό. Μήπως έχει τίποτα να μου δώσει. Και τι έγινε? Και τι μου δίνει? Πρώτο τραγούδι που μου έδωσε ήταν το «Χάθηκες». Δηλαδή, όπως είναι πιο γνωστό, το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ». Το κοιτάω, το περιεργάζομαι, το ξανακοιτάω. Σάλευε αυτό. Από μόνο του μίλαγε το τραγούδι. Ενθουσιάστηκα, θυμάται ο Ζαμπέτας. Μεγάλο τραγούδι και επιτυχία που τραγούδισε ο Πάνος Ζανετής. Και συνέχισε ο Ζαμπέτας. Τότε ήταν που γυρνάγαμε με τον Αλέκο Σακελάριο την ταινία του «Ισοφερίνα» με τη Βουγιουκλάκη. Μπράβο, στα πάνω του Ζαμπέτας. Είχα πει πια για τα καλά στο κινηματογράφο. Λέει ο Ζαμπέτας. Με είχε βάλει ο Σακελάριος να κάνω ένα μάγκα με Μπαγλαμά. Φυλακισμένο στη φυλακή θα κλείνανε την Αλίκη για μια παρανομία και θα αρχίζαμε εκεί μέσα το τραγούδι για να ξεχαστούν οι πόνοι. Και τι δεν πήγε καλά? Λέει λοιπόν ο Ζαμπέτας ότι εκεί στα γυρίσματα γύρισε στοπ, ξαναγύρισε στοπ. Τη μια αργούσε η Βουγιουκλάκη, την άλλη όλο και κάτι γινότανε. Πιάνω τον Μπαγλαμά και αρχίζω μόνος μου να παίζω, να φτιάχνω τους στίχους του Δημητράκη του Χριστοδούλου. Κοίτα να δεις πως βγαίνουν τα τραγούδια. Εκεί το φτιάξα, εκεί μου βγήκε. Τότε γεννήθηκε το τραγούδι «Δεν έχει δρόμο να διαβώ». Απρίλη του 63. «Δεν έχει δρόμο να διαβώ, σοκάκι να περάσω». Ο Ζαμπέτας ελοποιεί Δημήτρη Χριστοδούλου. Οι νύχτες γίναν μακριά.